βασιλικής περιουσίας που περιλάμβανε ακίνητα και τεράστια οικοσκευή. Το 91 θα υπάρξει συμφωνία ώστε να μεταφερθούν από το Τατούι κινητά αντικείμενα. Το καλοκαίρι του 93 μαζί με την οικογένειά του θα επισκεφθούν τη χώρα. Απ' άκρη σ' άκρη. Επίσκεψη που προκάλεσε πολιτικό σάλο. Ήρθα στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, η οποία βεβαίως πρωτεύουσα είναι συνδεδεμένη πάρα πολύ με την οικογένειά μου, όπως ξέρετε, από τον προπάπου μου και τον παππού μου. Και ήρθα εδώ μέρα με τα παιδιά να δούμε την πολιτιστική τους κληρονομιά μαζί με τη γυναίκα μου, να έρθουμε μερικές μέρες στην Ελλάδα και να φύγουμε. Η κυβέρνηση του Πασόκ το 1994 θα ψηφίσει νόμο με τον οποίο αφαιρέθηκε η ηθαγένεια από τα μέλη της θέως βασιλικής οικογένειας, ενώ απαλωτριώθηκε και το σύνολο της περιουσίας τους. Η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θα δικαιώσει τη βασιλική οικογένεια. Και το 2003 το Δημόσιο θα καταβάλει στην οικογένεια του θέως αποζημίωση 14 εκατομμυρίων ευρώ. Μέρος της χρησιμοποιήθηκε για την ίδρυση του Ιδρύματος Άννα Μαρία, το οποίο έκτοτε αναπτύσσει κοινοφελή δράση. Είναι ορισμένα πράγματα που δεν μπορείτε να κάνετε σε ένα άτομο. Σε ένα άτομο ο οποίος ήταν υπερήφανος ότι ήταν αρχηγός του ελληνικού κράτους. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υπηρετήσει στον ελληνικό στρατό. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πληρώσει ελληνικούς φόρους. Και σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φέρει το χρυσό μετάλλιο το πρώτο στην Ελλάδα. Τα επόμενα χρόνια οι επισκέψεις του στη χώρα πυκνώνουν. Από το 2014 ο ίδιος και η σύζυγός του έμεναν μόνιμα στο Πόρτο Χέλι. Οι γάμοι των παιδιών τους